Μια σειρά από νομοσχέδια που αλλάζουν την παροχή ωφελημάτων και επιδομάτων εξέτασε η Επιτροπή Εργασία παρουσία τη ΖΕΤΑ Εμιλιανίδου, όπω για παράδειγμα το επίδομα πατρότητα. Στο νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα όπω μεταξύ άλλων η λήψη άδεια πατρότητα, η διασφάλιση δικαιωμάτων μισθωτού και υποχρέωση στο εργοδότη. Ο πατέρα θα δικαιούται πληρωμένη άδεια για δύο εβδομάδε. Για πρώτη φορά ο πατέρα να έχει πληρωμένη άδεια κατά τη διάρκεια των 16 εβδομάδων, που είναι σήμερα η άδεια μητρότητα. Είναι ένα σημαντικό βήμα προ την ισότητα των δύο φύλων. Με την Υπουργό να τονίζει ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι υγιέ και βιώσιμο και μπορεί να καλύψει τα εν λόγω ποσά. Ότι δεν επηρεάζει αρνητικά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο πάρα πολλές φορές έχω ε, σημειώσει ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο μέχρι το 2080. Παράλληλα συζητήθηκε και το θέμα της παρένθετης μητέρας. Έχουν δοθεί με την εισήγησή μας τα ίδια δικαιώματα που έχει και η μητέρα η οποία αποκτά τέκνον μέσω παρένθετης μητέρας, έχει τα ίδια δικαιώματα όπως η άδεια μητρότητας. Η Επιτροπή συζήτησε και το νομοσχέδιο που αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα τέκνου. Συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέρα των δύο. Σήμερα το όριο βρίσκεται στι 59.000 ευρώ, ανεξαρτήτω αριθμού παιδιών. Τα νομοσχέδια αναμένεται να ψηφιστούν πριν τι θερινέ διακοπέ τη Βουλή.